Χριστός Ανέστη, λοιπόν, θανάτου θάνατο παντή σας και της εθνικής μας η ζωή, χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, λοιπόν, θανάτου θάνατο παντή σας και της εθνικής μας η ζωή, χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, λοιπόν, θανάτου θάνατο παντή σας και της εθνικής μας η ζωή, χαρισάμενος. Αναστάσου, Ιησούς, από τα λάφω καθώς προείδε, έχεις διαβάσει, λέει, βιβλίο. Ναι. Ήταν καλό. Ναι. Πόσες φορές το διάβασες? Μία. Δεν έκανες τίποτα. Το βιβλίο το καλό διαβάζεται πάρα πολλές φορές. Γιατί έχει να σου αφήσει. Αν διαφωνείτε, ακούω. Σίγουρα, ναι, πώς θα αντιρρήσεις. Αν υπόλοιπες που λέμε. Βέβαια. Όχι παπαγαλία, έτσι. Δεν βγαίνει τίποτα. Αν πας για γνώσεις, άστε εκεί που είσαι. Αν πας για να ωφεληθείς, διάβασέ το. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, μελετάτε τα ζραφάς. Δεν είπε μελετήστε και σταματήστε, μελετάτε, γιατί κάποτε που δεν είχαμε το νερό να μας έρχεται από τις σωλήνες, πηγαίναμε στις πηγές και στα πηγάδια και παίρναμε νερό και την μια μέρα και την άλλη μέρα και την άλλη μέρα. Η Αγία και το πήραμε, δεν λέγαμε, ξέρεις, πήραμε χτες. Θέλαμε να ζήσουμε, γιατί χωρίς νερό δεν ζει ο άνθρωπος. Η γραφή που λέει ο Κύριος μελετάτε, που είναι το φρέαρ του Ιακώβ με κεφαλαία γράμματα, όχι με μικρά, του Ιακώβ είναι αυτό που είναι στην Παλαιστίνη και υπάρχει. Του Ιακώβ, του πατέρα μας του μεγάλου, το φρέαρ εκείνο που ονομάζεται γραφή, Αγία Γραφή, μας δίνει νερό κρυστάλλινο, ποτέ το ίδιο, ποτέ καλύτερο, πάντοτε. Λέει, τι είπε εκεί στη Σαμαρίτιδα Σταύρο. Το ίδιο το ζώο. Ναι, όποιος πίνει, λέει, από το νερό που θα του δώσω εγώ, όταν μοιρεύσεις τις πηγές, ου μην διψήσει στον αιώνα, δεν θα διψάσει στον αιώνα. Και βέβαια, όπως το νερό που πίνουμε χρειάζεται να έχουμε και υγεία, γιατί έτσι δεν μας πάει και κάτω. Πολύ περισσότερο το ίδωρτο ζών που είπε ο αδελφός, το ζωντανό νερό με κεφαλαία γράμματα που είπε ο κύριος Σαμαρίτιδα, αυτό μας και μας ξεδιψάει, αλλά και μας δίνει έφεση, επιθυμία ακόμη μεγαλύτερη, να θέλουμε να πιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, χωρίς να σταματάμε κόρο, να αισθανόμαστε κόρο στη δίψα. Τώρα το χόρτασα. Έτσι λοιπόν, και εμείς αρχίσαμε τε προχθές και ήπιαμε από το νεράκι που μας έδωσε ο Ψαλμωδός. Ψαλτήρι. Αγία Γραφή. Είναι ίδιο με το νερό που ο Κύριος μας προσφέρει στο Ευαγγέλιο μέσα και οι Απόστολοι Αποστόλους. Γιατί έχει την ίδια αξία. Το ίδιο Κύρος. Είναι ισόκυρο και ισότιμο με την Καινή Διαθήκη. Είδαμε λοιπόν, θα κάνω την ανάγνωση στο κομμάτι για να έχουμε την εικόνα, ώστε όταν θα ακούμε τον Χρυσόστομο να ξέρουμε τι είναι αυτό που ακούμε. Διαβάζω λοιπόν και θα εξηγώ λίγο, γιατί είναι απαραίτητο. Είναι το ίδιο ακριβώς κομμάτι την περασμένη φορά από το Μέγα Βασίλειο, τώρα από τον Χρυσόστομο.
εξηρεύξατο η καρδία μου λόγων αγαθών. Η καρδιά μου, λέει ο Δαβίδ, η καρδιά μου, του Δαβίδη καρδιά, εξηρεύξατο, πώς το λέμε, έκανε ρέψιμο, ρέψιμο η καρδιά. Ρεύτηκε έχει να πει, το εξηρεύξατο. Και λέει, ρεύεσαι, ρεύτηκα, λέει, και έβγαλα το φαγητό, τη μυρωδιά που έφαγα. Εδώ ο Δαβίδ με ζωντανή, ολοζωντανή εικόνα λέει, και η καρδιά μου ρεύτηκε και έβγαλε από το στομάχι της λόγο αγαθό. Με κεφαλαία γράμματα, λόγους Χριστού, το Χριστό τον ίδιο. Αυτό λέει. Ποιος άλλος λόγος μπορεί να είναι αγαθός? Δέστε εσείς που να υπάρχει λόγος αγαθός άλλος. Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας είναι ζωή αιώνιων κληρονομήσω. Ο μόνος αγαθός. Έτσι λοιπόν η καρδιά του ρεύτηκε και το ρεύσιμο αυτά, κοιτάξτε να δείτε, είναι για μας εικόνα που προσπαθεί να την καταλάβει το μυαλό. Αλλά η ζωή της απέχει από εμάς. Γιατί το κύριο μέλος και σαν υλικό στοιχείο στο ανθρώπινο σώμα είναι η καρδιά. Σταμάτησε η καρδιά, σταμάτησε η ζωή. Αλλά λένε οι πατέρες, το είπα την περασμένη φορά, ότι υπάρχει στην καρδιά μέσα ένα ολόκληρο πνευματικό μέρος. Που αν ο άνθρωπος την τρέφει με πνευματική τροφή, όμοια γίνεται και όλο το σώμα. Όλο το σώμα. Άλλωστε πώς λέει, ξέρεις, χτυπάω την πόρτα της καρδιάς σου, άνοιξέ μου να περάσω μέσα. Και θα μείνω μαζί σου και θα περπατήσω μαζί σου και θα συνδυπνήσω μαζί σου και θα φάω μαζί σου. Άμα αυτό δεν ήταν πραγματικότητα, δεν το έλεγε ο Κύριος και Θεός. Ιδού έστικα επί τη θύρα. Έστικα. Και το έστικα σημαίνει στέκω. Στέκω συνεχώς. Χωρίς να σταματάω και σου χτυπάω την πόρτα. Έτσι λοιπόν και εδώ η καρδιά του, η οποία είχε δεχτεί μέρος, ακτίνα, ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Να το προσέξουμε αυτό. Όταν λέμε λαβαίνουμε Πνεύμα Άγιο με τη βάπτιση, σημαίνει ότι μία από τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, μία, όχι μέρος, μία από τις ενέργειες, ολόκληρο το Πνεύμα του Άγιο το έχει ο Κύριος. Γιατί λέει, θυμηθείτε το, στο κατά αιώνιον Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, και εκ του πληρώματος αυτού, εμείς πάντες ελάβομεν. Το εκ του πληρώματος σημαίνει πλήρωμα. Πλήρωμα είναι, έχεις ένα ποτήρι γεμάτο νερό και κάπου επειδή ξεχυλίζει, πέφτει έξω, από το έξω που ξεχυλίζει. Αυτό είναι το πλήρωμα, το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το λέει ο Μεγάλος Ήλιος. Από το πλήρωμα παίρνουμε, εκ του πληρώματος παίρνουμε εμείς ενέργειες, θα το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, αφού λοιπόν πήρε ο Δαβίδ, έλαβε στην καρδιά του μέσα στον Κύριο, ρεύτηκε η καρδιά του πνευματικά και έβγαλε λόγο αγαθό. Ποιος είναι αυτός ο αγαθός λόγος? Σας τον γράφω σε ποίημα. Αυτό που, το ποίημα που θα ακούσετε παρακάτω, που λέγεται ψαλμός, αυτό είναι το ρέψιμο της καρδιάς μου, είναι από αυτό το πλήρωμα που πήρα που ο Κύριος μου έδωσε, το ξεχύλισμα. Λέγω εγώ τα έργα μου, γράφω εγώ λέει το έργο μου αυτό, στον βασιλιά, δεν αναφέρει όνομα, οι άνθρωποι έχουν ο βασιλιάς Ξέρξης, ο βασιλιάς των Περσών, ο βασιλιάς των Ελλήνων, ο βασιλιάς, εδώ αναφέρει στον βασιλιά. Δεν υπάρχει άλλος, ο μοναδικός, στον βασιλιά.
Και αφού λοιπόν ο βασιλιάς μου δώσε το πνεύμα του Άγιο, παίρνω και εγώ την πένα και γράφω. Και ποια είναι η πένα? Η γλώσσα μου, κάλαμος, γραμματέως, το ξηγράφω. Πένα γίνεται. Άμα λοιπόν έχουμε μέσα μας τον Κύριο και είναι το είδωρ το ζών και είναι το φως του κόσμου και είναι η φωτιά που καίει σαν εκείνη που θα γιορτάσουμε την Πεντηκοστή, καίει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος σου βγάζει από τη φλόγα. Και ο Δαβίδ, λέει, εγώ έκανα τη γλώσσα μου καλάμι, πένα, κοντιλοφόρο, οξυγράφου. Κοντιλοφόρο εκείνο που γράφει γρήγορα, με ταχύτητα. Πάει και γράφει, γράφει, γράφει. Λέει ο Ρωσοσόστομος εδώ στο βιβλίο που έχω μπροστά μου, λέει, όλοι οι άλλοι που ομιλούν είναι ανάγκη να κάσουν, να μελετήσουν, να προετοιμαστούν, πριν το πούν να σκεφτούν και στη συνέχεια να το αναφέρουν. Εδώ λέει ο Δαβίδ, δεν έχει τέτοιο πράγμα, γιατί πήρε πνεύμα Άγιο και αμέσως τάκ, οξύγραφος, δηλαδή ταχυγράφος και χωρίς λάθος. Ταχυγράφος και χωρίς λάθος. Αυτό είναι η εγγραφή. Η εγγραφή αυτό έχει. Ασχολείσαι, σου μιλάει. Δεν ασχολείσαι, δεν υπάρχει. Και επομένως, τι μιλάς από δεν υπάρχει. Κλείστε το μας εσύ, ο άλλος, ο αντίπαλος. Προχωράμε λοιπόν. Ο Δαβίδ λοιπόν, γραφιάς, γραμματέας, οξύγραφος, ταχύτατος, χωρίς να έχει σταματημό, γιατί πήρε από το πλήρωμα, από αυτό που περίσσευε χάρη, ενέργεια Αγίου Πνεύματος. Και τι γράφει, ότι αυτός που πρόκειται να έρθει, για τον Δαβίδ, τον έβλεπε τον Κύριο ότι είχε έρθει πριν 1080 χρόνια πριν τη γέννησή του. Τον έβλεπε. Και αφού τον έβλεπε, μας το λέει. Νάτος αυτός είναι. Το περιγράφει λοιπόν. Είναι ωραίος, έχει κάλος. Και μάλιστα από όλα τα ανθρώπινα όντα, από όλους τους ιούς των ανθρώπων, είναι ο ωραιότερος. Και στα χείλη του, αυτός που τον βλέπω και έχει έρθει, όχι έρχεται, στα χείλη του εξεχύθη η χάρις εχείλεσή σου. Του γράφει λοιπόν ότι εσύ που σε βλέπω ότι έχεις έρθει, έχει στα χείλη σου χυμένη, ξεχύθηκε, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όχι μόνο ήταν γεμάτος εκ του πληρώματος που λέει ο Ιωάννης, αλλά και ξεχύθηκε έξω η χάρις, ώστε να πάρουμε κι εμείς στα χείλη του. Και είπαμε και την περασμένη φορά, αυτοί που πήγαιναν για να τον παγιδεύσουν με ερωτήσεις εγκάθετη, απεσταλμένοι των Εβραίων, γύριζαν πίσω και ομολογούσαν, ουδέποτε ελάτησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ομιλούσε με χάρη. Πώς να το συνελάβαναν, αφού ήταν ο χαριτωμένος, αυτός που δεν ευρέθη δόλος στα χείλη του. Και συνεχίζει και λέει, δια τούτο σε ευλόγησε εις τον αιώνα ο Θεός. Μιλάει ο Δαβίδ σαν προφήτης για τον Κύριο, ότι ο Πατέρας του Θεός τον ευλόγησε στον αιώνα του αιώνος. Είναι ο αιώνιος βασιλιάς, ευλογημένος από τον Πατέρα του. Εδώ μιλάει, αδέρφια μου, σταματήσουμε λίγο εδώ, μιλάει όταν λέει ξεχύθηκε η χάρις στα χείλη σου, του μιλάει ο Δαβίδ του Κυρίου, ότι στα χείλη του έχει χάρη και χύνεται και έξω.
αφού ο Χριστός είναι αρχηγός της Εκκλησίας, μη λέει η πηγή της Θείας Χάριτος, και αυτός ολόκληρος σαν θεότητα είναι βουτυγμένος στο Άγιο Πνεύμα και χύνεται και χάρης και απ' έξω, μιλάει για το έργο που ήρθε να κάνει ο Κύριος με τη χάρη του, με τη Θεία Χάρη, για το έργο. Το έργο, όπως το ονομάζουν οι πατέρες και ο Ρος Χρυσόστομος, το έργο της Θείας Οικονομίας. Θα το πω να το ξέρουμε. Θεία Οικονομία ονομάζεται ό,τι έπραξε και δίδαξε ο Κύριος για να μας σώσει. Ό,τι έπραξε. Συνελήθηση χιλιάδες της Παναγίας, έργο είναι, σαν με τη βοήθεια, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος, έργο είναι. Γεννήθηκε, έργο είναι. Περπάτησε στη γη, έργο είναι. Δίδαξε, έργο είναι. Συνελήθη, σταυρώθηκε, πέθανε, έργο είναι, για να ζήσει τον άνθρωπο. Αναστήθηκε, αναλήφθηκε. Το είπαμε δύο κουβέντες, το έργο αυτό ολόκληρο, που το λέμε τόσο εύκολα, μα που δεν ζυγίζεται με τίποτα, είναι, ονομάζεται έργο της Θείας Οικονομίας. Λοιπόν, όλο αυτό το έργο έγινε επειδή ξεχύθηκε στου ανθρώπου Ιησού, αφού έγινε άνθρωπος, στα χείλη, από τα χείλη χάρις του. Και παίρνουμε και εμείς. Και είναι, λέει, ευλογημένος από τον πατέρα του, εις τους αιώνας των αιώνων. Βλέπεις ότι ομιλεί ο Ιερός Χρυσόστομος για τη Θεία Οικονομία. Όταν λέει ο Δαβίδ πριν 1080 χρόνια αυτά, μιλάει ότι θα γεννηθεί και με τη χάρη θα σας σώσει. Και λέει τώρα εδώ, βλέπεις ότι ομιλεί για τη Θεία Οικονομία. Ποια είναι δε αυτή η χάρη που του χύθηκε και τον έλουσε ολόκληρο και ξεχύθηκε και έξω, είναι εκείνη με την οποία δίδασκε χάρη τη Θεού. Λέει, θυμηθείτε τους Εβραίους, πόθεν είδε γράμματα μη με μαθηκός 12ετής στο ναό. Διερωτώνται οι ραβίνοι στην εκκλησία στο ναό, 12 χρόνια που τα τα γράμματα εκείνος, αφού δεν έχει πάει σχολείο ακόμα, ή πανεπιστήμια και τέτοια. Λοιπόν, λέει, με την οποία δίδασκε, δάσκαλος ο Κύριος από 12 ετής, λοιπόν, με την οποία έκανε θαύματα, όλα τα θαύματα, με αυτή τη χάρη τα έκανε. Εδώ ομιλεί για τη χάρη που ήλθε και γέμισε τη σάρκα του Κυρίου. Τη σάρκα του Κυρίου, σαν άνθρωπο μιλάει, προσέξτε το. Σαν Θεός ήταν ο ίδιος χάρη. Για θυμηθείτε, στον Ιωάννη του είχε πει ο πατέρας προφητικά, φωτιστικά, εφόν ανείδεις το Πνεύμα το Άγιον κατερχόμενον και μένον επ' αυτόν, ούτε σε στείλει ο Υιός μου αγαπητός. Ιωάννη, σε αυτό που θα δεις, να κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο και να μένει πάνω σε αυτόν, αυτός είναι ο Υιός μου. Και λέει, εγώ το είδα, ο Ιωάννης παρακάτω, και κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό και λέμε στο τροπάριο ότι το Πνεύμα ανίδη περιστεράς κατέβηκε κάτω. Έμεινε στον Κύριο. Λοιπόν, ναι, το λέει και εδώ. Σ' όποιον δεις, του είπε, λέμε ερμηνευμένο το κομμάτι, σ' όποιον δεις το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να μένει πάνω σε αυτόν, αυτός είναι που βαφτίζει για τον Κύριο, στον Ιωάννη από αυτό. Δηλαδή, ο Ιωάννης βάπτισε ενίδατη με νερό, απλό νερό. Ο Κύριος εμπνεύματι Αγίου. Με το Άγιο, όλοι μας έχουμε Πνεύμα Άγιο. Όλοι έχουμε από το ξεχύλισμα, αφού είμαστε βαπτισμένοι, Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό
Τα ακατανόητα γίνονται κατανοητά όταν καθαριζόμαστε. Η Τάγη Μνήμη καθαρίζει. Καθαριζόμαστε. Απελευθερώμαστε από τα πάθη. Από εκείνο που λέει ο Παύλος, λέει βλέπω, βλέπω ο Απόστολος Παύλος, μέσα μου άλλον άνθρωπο να μ' αγκαλιάζει, να με σφίγγει, να θέλει να με κάνει να πεθάνω. Και το εξηγεί, ο Ιερός Χρυσόστομος και οι πατέρες. Ο άλλος άνθρωπος είναι τα πάθη μας. Που όμως μας πιάνουνε, μας στραντάζουν, μας σύγουν ολοκλήρους, μας κουνάνε από τα θεμέλια. Αυτό τον άνθρωπο έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Και φωνάζω, ποιος θα με σώσει? Τακ! Ήρθε ο Κύριος με το μαχαίρι, λέει, έκοψε, λέει, τα δεσμά και με ελευθέρωσε. Λοιπόν, είδα λοιπόν να κατεβαίνει σαν περισσπέρι και να μένει πάνω σε αυτόν. Αυτός είναι που βαφτίζει στο Πνεύμα το Άγιο. Καθώσον όλη η χάρη ξεχύθηκε, όλη η χάρη, όλη, σε εκείνον το ναό του σώματος του Κυρίου. Στο σώμα του Κυρίου ήταν όλη η χάρη, προσέξτε το. Είχε όλη τη χάρη. Τώρα να το πούμε και αλλιώς. Είχε όλο τον Πατέρα μέσα, ο Κύριος, εγώ λέει είμαι μέσα στον Πατέρα μου και ο Πατέρας μου είναι μέσα σε μένα. Λέει. Το Πνεύμα το Άγιο είναι σε μένα μέσα και εγώ μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Και το ίδιο και με τον Πατέρα. Είχε λοιπόν όλη τη χάρη. Διότι το Πνεύμα δεν δίνει με μέτρο από τον εαυτό του σε εκείνον τον Κύριο. Εμείς παίρνουμε με μέτρο, όχι ολόκληρο Άγιο Πνεύμα. Είπαμε ενέργεια του Αγίου Πνεύματος έχουμε. Όλοι μας. Διαφορετικά θα είμαστε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το δηλώνει και ο Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. και λέει θα αναπαυτεί σε αυτόν με κεφαλαία γράμματα τον Κύριο, θα αναπαυτεί, θα ξεκουραστεί σε αυτόν πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πες μας, του λένε οι Εβραίοι, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς? Ποιος σου δίνει εξουσία να κάνεις αυτά τα θαύματα που κάνεις? Είχε πνεύμα γεμάτος ο ίδιος, πνεύμα σαν άνθρωπος δυνάμεως, βουλής, δηλαδή θελήσεως και ισχύος. Το ίδιο πράγμα είναι, αλλά πιο δυνατό. Και πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Με τη γνώση, τη Θεία γνώση εννοείται, έτσι. Είναι αυτή η γνώση που μετέδωσε δια του Αγίου Πνεύματος στους αγραμμάτους αλλής. Άντε το μυαλό μας, άντε το μυαλό μας, και μόνο αυτό να σκεφτούμε, άντε το μυαλό μας να συλλάβει παρό ένα μαθητή, τον Ιωάννη, που ήταν εντελώς αγράμματος, παρακαλώ, που έγραψε το θεοσοφημένο τέταρτο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη, που για να το καταλάβεις πρέπει να είσαι αγιοσύνη επάνω σου και αγράμματι δεν το πιάνω και σε γλώσσα είναι κάλος ολόκληρο. Κάλος, μιλάμε στη γλώσσα, είναι κάλος. Είναι αυτό που λέει ο Δαβίδ. Ωραίος σκάλι. Ο Λόγος του Θεού και ο Κύριος το ίδιο πράγμα είναι. Είναι ωραίος παραπάντας. Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, με αυτή τη χάρη, λέει, αυτή τη χάρη λέει ο Ισαΐας εδώ πέρα, ότι την είχε ο Κύριος και του έδινε σοφία, γνώση, φόβο Θεού και το καθεξής. Όλα και τα πράγματα. Όμως, ένας άλλος προφήτης, ο Ιωήλ, λέει και σε εσάς τους ανθρώπους προ Χριστού,
λέει για μας που είμαστε μετά Χριστόν. Εχαιώ από του πνεύματός μου. Το θυμάσαι, Σταύρο. Εχαιώ σημαίνει θα χύσω. Θα χύσω. Γιατί μου περισσεύει. Εγώ περίσσευμα το πνεύμα του Άγιο. Από αυτό θα λάβετε κι εσείς. Εχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι πάσα σάρξ, λέει. Και από αυτό θα φωτιστεί κάθε σάρκα και θα έχει να πει λόγο. Πώς θα το χύσει ο προφήτης αφού έφυγε από τον κόσμο, είχε δικό του πνεύμα Άγιο, μιλούσε για τον Χριστό, ότι θα έρθει και θα χύσει από το πνεύμα του το Άγιο. Γι' αυτό μιλάει ο Δαβίδ εδώ. Λόγο αγαθό από το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν και συνέβηκε, προσέξτε το, καθώς όλη η οικουμένη έλαβε από εκείνο το πνεύμα. Όλη η οικουμένη. Διότι άρχισε με το δώρο του Αγίου Πνεύματος από την Παλαιστίνη, αφού εκεί γεννήθηκε ο Κύριος, απλώθηκε στην Αίγυπτο, λέει συνέχεια, στη Φινίκη, στη χώρα των Σύρων, στη Κιλικία, στον Εφράτη, στη Μεσοποταμία, στην Καπαδοκία, στη Γαλατία, στη Σκυθία, στη Θράκη, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ιταλία, σε ολόκληρη τη Λιβύη, την Ευρώπη, την Ασία, μέχρι σε αυτό τον ωκεανό. Παντού απλώθηκε. Μην κοιτάτε που δεν έχουμε την πραγματική εικόνα του κόσμου του τότε, ώστε να ξέρουμε σε τι σκοτάδι ήταν αυτό που έβγαλε με το φως το Άγιο Πνεύμα που έστειλε ο Κύριος. Άμα ξέραμε αυτό, θα αξιολογούσαμε σωστά. Άλλαξε όψη ο κόσμος. Άλλαξε. Λαοί που σκοτωνόντουσαν με τα όπλα, τα σπάνε σε μια στιγμή αφού πήρανε πνεύμα Άγιο και τα κάνανε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τα κάνανε, λέει, δρεπάνια για να θερίζουν να εργάζονται για τότε που αυτά ήταν τα εργαλεία. Και γίνανε άνθρωποι ειρηνικοί, πνεύμα ειρήνης. Ακούσατε περιοχές που άλλαξαν. Όση γη εποπτεύει ο ήλιος, σ' όλη αυτή έφτασε η χάρη που ξεχύθηκε. Και η σταγόνα αυτή και στα λαγματιά του πνεύματος, μιλάμε για σταλαγματιά, είπαμε, ολόκληρη είναι και το ξεχύλισμα, λέμε. Αυτό είναι η σταλαγματιά που παίρνεις, είναι το από το ξεχύλισμα. Η σταλαγματιά του πνεύματος γέμισε όλη την οικουμένη από τη Θεία Γνώση. Με αυτή γίνονταν θαύματα, με αυτή τη σταλαγματιά. Συγχωρούνταν τα αμαρτήματα όλων. Οι ιερείς μας πώς συγχωρούν αμαρτήματα, με ποιο μέσο, μέσω της Θείας Χάρης. Δεν έχουν δύναμη οι ίδιοι, αφεαυτόν όχι. Όμως η χάρη που δόθηκε σε τόσες πολλές χώρες είναι ένα μικρό μέρος, ασύλληπτο στη διάνοιά μας. Ένα μικρό μέρος. Μου έλεγε μια μοναχή σήμερα από τη Βηθλεέμ, κύριε Αδάμ, Παΐσιος, Πορφύριος, Ιάκωβος, Αλήξη κλπ. Αυτοί είχαν γίνει δοχεία του Αγίου Πνεύματος. Δοχεία. Και όσες αρρώστιες είχε ο πατήρ Πορφύριος, δεν τον ένοιαζε, είχε 100 άρρωστοι είχε πάνω του. Είχε, όχι και πάνω το δύο άρρωστοι ήταν. Και έκανε καλά τους άλλους. Μέρος λοιπόν είναι αυτοί που ζούμε σήμερα εμείς μετά τον ερχομό του Κυρίου η χάρης. Εννοώντας ένα μέρος της ενεργίας μέρος. Προσέξτε, όχι το Άγιο Πνεύμα, αλλά ενέργεια Αγίου Πνεύματος έχουμε. Και βέβαια, γιατί είναι ενέργεια και δεν είναι μέρος του Αγίου Πνεύματος. Γιατί, δηλαδή, πήρα ένα κομμάτι από το Αγίο Πνεύμα. Τώρα πια πρέπει να το καταλάβετε. Γιατί δεν κομματιάζεται. Είναι άλλη,
Έλα. Δεν έχει, δεν είναι ήλιο αυτό πράγμα. Ναι. Το ίδιο είναι να πω, πήρα, μου δώσε λίγη γνώση ο Τάδε, από το να πω, ξέρεις, μου δώσε το μυαλό του ολόκληρο. Θα μην έχουν μυαλό άλλος. Λοιπόν, δεν έχουμε κομμάτι από το Άγιο Πνεύμα, ενέργεια έχουμε, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν κομματιάζεται. Και ο ιερέας, όταν κάνει το Ιερό Μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία, την ώρα που γίνεται ο καθαγιασμός και το χωρίζει με την Αγία Λόγχη, λέει ο μελιζόμενος, ο κομματιαζόμενος και μη διαιρούμενος. Λέει, τον κάνω κομμάτι, αλλά δεν διαιρείται. Και εμείς λοιπόν όταν παίρνουμε ένα πολύ μικρό μέρος από το σώμα του Κυρίου, είναι ολόκληρο το σώμα και δεν διαιρείται ο Κύριος. Είναι η χάρις, η αμέριστος. Πιστεύω πολύ και το πράγμα. Δεν διαιρείται ο Κύριος, δεν διαιρείται το Άγιο Πνεύμα. Ενέργειες παίρνουμε. Όπως λέει, πάντα ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο, έτσι γράφει. Ενεργεί, πολύ σωστά. Ενεργεί. Ενεργεί. Γι' αυτό λοιπόν, σαφώς, την ημέρα Πεντηκοστή θα ακούσουμε και το πράγμα. Σε ένα τροπάριο, δεν είναι. Σωστά. Μάλιστα. Γι' αυτό μόνοι μας δεν ερμηνεύουμε τα πράγματα. Έχουμε βιβλία, ανοίγουμε και ή ρωτάμε για να μάθουμε. Δεν λέμε τρέλες. Αυτό είναι αιρετική. Ό,τι κατεβάζει εδώ, γι' αυτό λέγονται αιρετικοί. Ό,τι κατεβάζει το μυαλό τους, το επιλέγουν. Η αίρεση σημαίνει επιλογή. Επιλέγω να κάνω αυτό μόνος μου. Όχι ότι μου δίνει αποκάλυψη του Θεού. Όπως ακριβώς λοιπόν, το πνεύμα του ανθρώπου, ας το προσέξουμε αυτό, συνυπάρχει με τον άνθρωπο, δεν νοείται άνθρωπος χωρίς να έχει το πνεύμα μαζί του, έτσι και το πνεύμα του Θεού αποτελεί, έτσι και το πνεύμα του Θεού. Δηλαδή, ολόκληρος υπάρχει με τον Θεό. Δεν κομματιάζει, δεν βγαίνει από τον Θεό. Και στέλνει εμάς ακτίνες. Να το πούμε σαν τον ήλιο. Ο ήλιος χάνει τίποτα που μας θερμαίνει. Ακτίνες μας δίνει. Θερμότητα μας δίνει. Παραμένει ο ήλιος πάντοτε. Έτσι. Λοιπόν. Γεμάτος λοιπόν από Πνεύμα Άγιο, ο Κύριός μας, αφού είναι η θεότητα και γέμισε την ανθρωπότητα του σώματος ολόκληρο και δίνει και σε εμάς ενέργειες, λέει ο Δαβίδ τώρα, γι' αυτό σε ευλόγησε ο Θεός, για να υπάρχεις στον αιώνα του αιώνος. Είναι ο ευλογημένος αιώνας. Μη μου πάτε το μυαλό αλλού, δεν θέλω. Τα πεθάνομαι. Άμα πάτε κάπου αλλού σε ερωτήσεις που δεν χωρά να μπουν εδώ μέσα, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς ο μοναδικός, ο Κύριος είναι ο Μεσσίας που ήρθε, ο Κύριος είναι αυτός που περιμένουμε να αναστήσει ζώντας και νεκρούς. Για τον άλλον άστονε, είπε ο Κύριος, δεν αξίζει ούτε να το συζητάμε, τον άλλον. Να δούμε μερικές από αυτές τις ενέργειες του Άγιου Πνεύματος που μας απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος. Λέγει, εξαιτίας των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, σε άλλον δίνει, λέει, πνεύμα προφητείας. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Είναι χορηγός το Πνεύμα του Άγιον. Άλλος προφητεύει. Σε άλλον δίνει πνεύμα διδασκαλίας. Σε άλλον δίνει, την τότε εποχή έδινε και γνώση ξένων γλωσσών. Πώς θα πήγαιναν σε αυτούς τους λαούς να κηρύξουν χωρίς να έχουν γνώση στη γλώσσα, το διερωτηθήκαμε αυτό. Προηγουμένως μας είπε, εκεί, διαδόθηκε ο χρησμός. Πώς διαδόθηκε, παρακαλώ. Μιλούσαν και το Άγιο Πνεύμα τα μετέφερε στη γλώσσα τους.
Είσαι αγνώστας. Είχα πάει μια φορά στο Γέροντα Παΐσιο και είχε ένα Γάλλο, ένα παλικαράκι. Και συζητούσε και λέω τώρα, τότε δεν μου πήγαινε το μυαλό. Και συνεννοιόντουσαν άριστα. Πώς θα γίνει, πώς θα γίνει το θαύμα να γίνει, να το καταλάβει και ο Γάλλος και ο Άγγλος και ο Γερμανός και ο Ρώσος και λοιπά. Θα πρέπει να είναι στη γλώσσα τους. Να μιλάς, εμείς δεν καταλαβαίνει, δεν γίνεται. Τα φανταζόμαστε αυτά, τα σκεφτόμαστε με το μυαλό μας. Τι έχει συντελεστεί σε λαούς ώστε να αλλάξουν, πιστεύω, και να βγουν από το σκοτάδι και να γυρίσουν το φως. Μα δεν είναι αυτό ανθρώπινο. Καθόλου ανθρώπινο δεν είναι. Σκέψου λοιπόν τη δύναμη του Αγίου, τη δύναμη της Χάριτος. Περπατούσε κάποτε κοντά στη θάλασσα. Για προσέξτε το λίγο. Ο Χριστός κοντά στη θάλασσα περπατούσε κάποτε. Στη θάλασσα ήταν ο Κύριος, ναι. Και βρίσκει τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και λέγει σε αυτούς, ακολουθήστε με. Ψάρευα. Και παρατάνε τα δίχτυα, παπ, πήγαν από πίσω του. Σκεφτείτε τη χάρη, παντρεμένη, παιδιά, περιουσία κλπ. Σαν να έρθει σε ένα από εμάς και έχει φτιάξει την οικογένεια και έχει λεφτά και τα ρέστα. Αυτή ήταν φτωχή βέβαια, αλλά έλα μαζί μου. Θα κάναμε αυτά που έκανε ο πλούσιος, ο νέος. Ιν γαρ πλούσιος φόδρα, ο νέος που τον ακολούθησε ήταν πλούσιος. Είχε λέει πολλά σφόδρα και γύρισε λέει πίσω όταν του είπε έλα μαζί μου. Γύρισε την πλάτη στον Κύριο και του δώσε και έφυγε. Δεν είναι εύκολο πράγμα να περάσει δίπλα σου, να σου πει έλα και να τα παρατήσει όλα. Και πλοία και δίκτυα και γονείς και σπίτι, τα πάντα. Άντε τον άλλο το τελώνει που είχε μάθει να κλέβει μέρα νύχτα, τον Ματθαίο, να περάσει από εκεί, εκεί που καθόταν και εισέπρατε και δαιμονικά αδικούσε τους ανθρώπους με σαν φορατζής που ήταν, τους τσέπη του ολόκληρη τη ζωή τους έπαιρνε, να περάσει το πει ακολούθημη, παρατάει όλα. Όποιον αδίκησα του λέει Κύριε, τον πήγε σπίτι του μετά αμέσως, τον Κύριο. Ο Ζαρχαίος. Όχι Ζαρχαίος, και ο Ματθαίος τον πήγε. Τον πήγε σπίτι του και ήταν όλοι οι τελώνες λέει μέσα. Όλοι οι τελώνες. Και λέει, εκεί μπροστά του είπε, αν αδίκησα, τα γυρίζω πίσω του λέει. Στο τετραπλούν. Τετραπλούν, όχι απλούν. Που σημαίνει, άλλωστε πώς έγινε και εκείνος Απόστολος. Άμα δεν πετάξεις τον εαυτό σου, έλεγε ο Παΐσιος, δεν κάνεις τίποτα στη ζωή σου. Και τώρα μην πετάξεις τον εαυτό σου, το έλεγε σε μια καλόγρια ο κ. Παΐσιος. Πέταξε μόνο τον εαυτό σου για να πετάξεις, της έλεγε. Και λέει, μα γέροντα, δηλαδή θα σου λέω να αφήσεις τα κακά ελαττώματα που έχεις, σου λέω κακό πράγμα, της λέει. Και αυτό δυσκολεύεσαι. Πώς τελικά αυτό, τάκ. Λοιπόν. Γιατί λέει ο Κύριος λοιπόν, ακολουθήστε με. Άλλη φορά πάλι, απευθυνόμενος προς όλους μαθητάς ο Κύριος και λέγοντας, μήπως κι εσείς θέλετε να φύγετε. Κάποια στιγμή κάτι οι μαθητές κάνανε, θέλετε να πάτε κι εσείς. Μαζί με αυτόν, ναι. Λέγει τότε ο Πέτρος, αφού τους είπε πήγαινε, άμα θέλετε πήγαινε μαζί με αυτόν, ναι, που τον άφησε και έφυγε τον Κύριο. Λέει ο Πέτρος, Κύριε, έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Ο Πέτρος είχε πάρει το μήνυμα, το είχε πάρει το μήνυμα ο Πέτρος. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε γνωρίσει ότι είσαι εσύ ο Χριστός, του λέει ο Πέτρος, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Σε ποιον λοιπόν να πάμε. Μας λέει, πήγαινε κι εσείς. Εμείς έχουμε καταλάβει ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Δεν φεύγουμε από σένα. Όποιος κολλάει στο πρόσωπο του Κύριου, παίρνοντας με ενέργεια της χάριτός του, δεν ξεκολλάει από τον Κύριο.
Δεν ξεχωράει τον Κύριο. Συγγνώμη. Εντάξει. Και βέβαια, το αναφέραμε και προηγουμένως, λέω ο Χρυσόστομος παρακάτω, και, για να, και γιατί αναφέρω τους μαθητές. Οι ίδιοι οι Φαρισαίοι, αυτά και τους μαθητές, δεν πάμε και στους Φαρισαίους λέει τώρα, οι ίδιοι οι Φαρισαίοι όταν απέστειλαν υπηρέτες προς τον Ιησού, όταν επέστρεφαν, αφού άκουγαν τον Κύριο, την ώρα της δασκαλίας, στέλνανε υπηρέτες. Για να βρουν ελαττώματα στον Κύριο από αυτά που απαντούσε. Όταν λέει επέστρεφαν, άκουγαν τους υπηρέτες να λένε ουδέποτε λάλησε ένα άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Δεν έχω ακούσει να έχει λαλήσει, να έχει κηρύξει άνθρωπος σαν τον Κύριο, όπως αυτός ο άνθρωπος. Τι μας λες να τον πιάσουμε, πώς θα τον πιάσουμε. Γι' αυτό ο Κύριος είχε διαμορφώσει το κλίμα στο λαό, είχε το λαό με το βάρος του, ήσαμε εκεί που χρειαζόταν. Και έμενα λέει κατάπληκτη, διότι δίδασκε αυτούς σαν κάποιος που είχε εξουσία, ως εξουσίαν έχουν. Όλοι οι άλλοι διδάσκαλοι έχουν πάρει από αυτόν τον Κύριο, ο μόνος που είχε μοναδικός εξουσία δασκάλου, ο μοναδικός δάσκαλος, η πηγή της δασκαλίας ήταν ο Κύριος. Εάν θες και εσύ να γνωρίσεις τη δύναμη, λες εμάς τώρα, της χάριτος, θες να τη γνωρίσεις. Δεν παίρνετε από τα βιβλία, θα πω, διάβασα Ευαγγέλιο, πήρα χάρη. Ή πήγα στην εκκλησία, πήρα χάρη. Δεν παίρνω, παίρνω, αλλά παίρνετε η χάρις από τη στιγμή που κάνεις αυτό που λέει. Γιατί μέσα στο έργο είναι η χάρις. Χωρίς έργο χάρη δεν έχεις. Ένα παράδειγμα απλό. Ο διάβολος τη γραφή τη γνωρίζει ολόκληρη γράμμα-γράμμα. Ολόκληρη. Τη γνωρίζει. Αλλά είναι διάβολος όμως. Δεν τον αλλάζει. Τη γνωρίζει για να εξαπατάει. Δεν τον αλλάζει η χάρη το κάνει από διάβολο κάτι άλλο καλύτερο. Γιατί ο διάβολος μισεί τα καλά έργα. Η χάρη κρύβεται στο έργο μέσα, η μελέτη είναι έργο. Αλλά από τη μελέτη πάμε κάπου αλλού στην εφαρμογή. Χωρίς αυτό δεν γίνεται να καταλάβω τι εστί χάρη Θεού. Δεν το καταλαβαίνω, δεν το κάνουμε. Το έχω πει και άλλη φορά. Λέει, αγαπάτε αλλήλους ο Κύριος. Το γνωρίζουν οι πάντες. Αν με βάση τη διδολή της αγάπης δεν άνοιξε το χέρι να δώσω, δεν σκύψω το κεφάλι μου να φάω μία, μιλάω και πραγματικά και μεταφορικά, αν δεν δαγκώσω τη γλώσσα μου να μην μιλήσω, τότε θα πάρω τη χάρη. Αν όμως ανταποκριθώ σε αυτά που ο άλλος με προκαλεί, όση γνώση και αν έχω, η γνώση λέει ο Απόστολος Παύλος, τι κάνει, να ξέρεις διάβασα και γνωρίζω τη γραφή απ' έξω, αυτό κάνει. Σε κάνει να φουσκώνεις ότι είσαι γνώστης της Αγίας Γραφής χωρίς να έχει, θεωρία δηλαδή έχεις. Σε φουσκώνει, φυσιεί λέει ο Απόστολος Παύλος. Και κάνεις και το δάσκαλο, κάνεις τι θες κάνεις. Και για να έως εδώ να κλείσουμε το θέμα, στη συνέχεια λέει στον ίδιο στο ψαλμό, λέει να προσέξουμε την εικόνα, έχει έναν μαχόμενο μπροστά του ο Δαβίδ, στρατιώτη που είναι ο Κύριος με κεφαλαία γράμματα, έτσι. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτός ο μαχόμενος ονομάζεται δυνατός,
Περίζωσε τη ροφέα σου επί το μυρό σου δυνατέ, του λέει. Τον βλέπει ξεκάθαρα τη θεότητά του. Άτε κατέβα κάτω, άλλαξε τον κόσμο. Βάλε το όπλο σου δεξιά στο μυρό σου. Επί το μυρό σου δυνατέ. Και λέει ο Χριστόστομος μέσα. Δεν το χρειάζεται η ροφέα, αφού είναι δυνατός. Ο δυνατός ανάγκη δεν έχει από μέσα για να επιβληθεί. Το αντιλαμβάνεστε. Σχόλιο του Ιερός Χριστό μου λέει. Μα είναι από μονάχος του δυνατός και με κεφαλαία γράμματα. Είναι εκείνος που εξήλθε, λέει στην Αποκάλυψη, εξήλθε, βγήκε από την Αγία Τριάδα που κατέβηκε, νικών βγήκε από τον ουρανό, εξήλθε ο Σπύρο του Σπύρε, λέει. Βγήκε, λέει, εξήλθε, βγήκε έξω, νικώντας. Για να νικήσει και ενίκησε. Τον έχει νικητή αποκάλυψη μέσα. Νικητή με κεφαλαία γράμματα, είναι ο νικητής. Άλλωστε μπορεί να μην είναι. Αφού θανάτω, θάνατο πατήσας. Ένας είναι ο μόνος εχθρός που έμενε ανίκητος και του έβγαλε τα δόντια ένα-ένα. Και αυτός είναι ο θάνατος. Δεν έχει τη δύναμη να δαγκώσει τους χριστιανούς ο θάνατος. Το σώμα είναι πλασμένο για να φθαρεί, ώστε η φθορά να του οδηγήσει στο θάνατο και από εκεί στην αθανασία. Είναι όργανο ευεργεσίας ο θάνατος, λένε οι πατέρες. Αυτό που είναι το πραγματικά βλαβερό είναι εκείνο που προκαλεί το θάνατο. Ποιο είναι σταυρό, το πραγματικά βλαβερό. Ο θάνατος δεν είναι, λέει. Είναι εκείνο που φέρει το θάνατο. Η αμαρτία. Η αμαρτία. Αυτό που κάνουμε εμείς και το έχουμε για τίποτα. Αλλά γιατί άμα ήθελε να καταλύσει, λέει. Να καταλύσει σημαίνει. Ο Κύριος ήρθε για να καταλύσει το κράτος της αμαρτίας και του θανάτου. Να το συντρίψει. Αυτό δεν είναι ο Κύριος. Και λέει τώρα λοιπόν εδώ, στο μυρό σου βάλε, λέει, το όπλο σου δυνατέ, όπως τα κρεμάγαν τα σπαθιά αυτά δίπλα στο πόδι, βάλε το, λέει, δίπλα στο πόδι και προχώρα. Το βλέπει σαν μαχόμενο αγωνιστή τον Κύριο. Και έτσι δεν ήταν. Μαχόμενος ήταν ο Κύριος. Μαχόμενοι είναι και όλοι οι άλλοι που ακολουθούν. Τα βέλη σου, στη συνέχεια, τα βέλη σου, του λέει ο Δαβίδ του Χριστού, είπα 1080 χρόνια πριν τη γέννησή του, τον έβλεπε και μας τον περιγράφει. Τα βέλη σου, εικονημένα δυνατέ, είναι απονισμένα. Τα βέλη, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος Μέγας Βασίλειος, είναι οι μαθητές του, που γέμισαν από χάρη ενέργεια χάριτος, τούτο εδώ ακονίστηκε και η ψυχή καθαρίστηκε και καθάρισα και την οικουμένη. Είναι ακονημένα, δεν στέκει μπροστά στα βέλη του Κυρίου τίποτα ώστε να πούμε ότι είναι εμπόδιο. Είναι ακονημένα, λέει, δυνατέ, και λέει από κάτω, λαοί υπό κάτω σου πέσουνται. Κάτω από σένα, ναι, θα σκύψουν και θα προσκυνήσουν λαοί. Και αναφέραμε Αιγυπτίους, Γαλάτες, ένα σωρό προηγουμένως. Αυτοί οι λαοί που δεν πιστεύανε έσκυψαν. Και μέχρι σήμερα αυτό γίνεται. Μόνο που σήμερα οι αλλαγές γίνονται αυτοπροαίρετα. Δηλαδή, για να γίνει ένας από άλλο πιστεύω χριστιανός, πρέπει κάτι να ακούσει από κάποιον και αυτοπροαίρετα να πει εγώ σε ακολουθώ, Κύριε, στην Ορθοδοξία. Τότε που ήταν πηχτό το μυαλό, ήταν κολλημένο μέσα στο κακό και δεν ξεκόλαγε με τίποτα, γιατί είχε επιβληθεί ο διάβολος στα μυαλά των ανθρώπων, έπρεπε να δουν να αναστέλλεται και νεκρός. Έπρεπε να δούνε, να σηκώνεται ο παράλυτος, να γίνεται καλά ο τυφλός, να τα βλέπουν ορατά. Να κρεμίζεται το ίδρυμα, να πέφτει μόνο του κάτω, όπως κάνουν οι Άγιοι. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος. Τότε ήταν πηχτά τα μυαλά και έπρεπε να γίνουν τα θαύματα, να ξεκολλήσουν από τη μέση, να πούνε αυτός είναι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Σήμερα όμως που τα μυαλά δεν είναι στην κατάσταση εκείνη, χρειάζεται μόνο η αγαθή προαίρεση. Να ακολουθείς, η Παναγία μαζί σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, βλέπεις στη συνέχεια
ότι έναν θρόνο που είναι ο θρόνος του Υψίστου, λέει και ο Ισαΐας, εώρακα λέει τον θρόνο του Κυρίου και είδα τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, έξι πτέρυγες στο ενί, έξι πτέρυγες στο ενί, έξι πτερούς να πετάνε. Και εγώ, μόνο που δεν πέθανα, δεν άντεξα, έχεις έπτωνα κάτω. Ο Δαβίδ το ίδιο λέει εδώ. Ο θρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, δεν πέφτει ποτέ, είναι ο αιώνιος. Γιατί στηρίζεται στην ευθύτητα και στη δικαιοσύνη. Λέει, όπου βασιλεύει αυτό, οι ηττημένοι είναι οι άδικοι. Γι' αυτό και εμείς σήμερα που ζούμε κάτω από αυτή την με κατάφορη αδικία αυτών που μας κυβερνούν, να έχουμε τη βεβαιότητα ότι από το θρόνο του Θεού θα έρθει το μεγάλο καλό, ώστε η Ελλάδα μας να ανασάνει και πάλι. Θα ισχύσει και ισχύει πάντοτε εκείνο που είπε ο Χριστός στον Παύλο, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, χτυπάς με τα πόδια σου γυμνά πάνω σε καρφιά, δεν ατρυπηθείς. Αυτό κάνουν οι Κύριοι. Και κάθε Κύριος πολεμάει τον Κύριο. Σίγουρα θα πολεμείται η Εκκλησία, αφού πολεμήθηκε ο Κύριος, αλλά δεν θα πέσει ποτέ η Εκκλησία. Πάντα θα είναι νικητής η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τελείωσα. Είπα και παραλαμβάνω, ερμηνεία του 44ου ψαλμού. Τίποτα άλλο παραπάνω. Ο νικητής στη ζωή, ο νικητής του θανάτου. Αν θέλεις να επιγράψεις κάτι στο θέμα. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστω να ρωτήσετε. Ή πέστε εσείς, να πάρει και εγώ. Θα πεις κάτι Σταύρο, θέλει κάποιος να πει κάτι. Χωρίς μελέτη, ποιος δάσκαλος δίνει απολυτήριο χωρίς να πάρει να μάθει γραμμάτα, βέβαια. Τρέλα είναι αυτό. Ποιος δάσκαλος, είναι δυνατόν. Τώρα δίνουμε τώρα. Δεν δίνουνε. Και δίνουμε. Τώρα δεν δίνουνε. Δεν σου δίνουνε. Και κατοχή δίνουνε. Μα γράμματα πρέπει να ξέρεις γράμματα όμως. Δεν το ενδιαφέρει αυτό, να είσαι... Να πάρεις στοιχείο. Του σερβίρεις το διάβολο μέσα του. Άμα δεν να πάρεις στοιχείο, δεν σου το δίνει. Δεν είναι ένας μόνο, είναι πολύ. Σε ένα μπορεί να το λαδώσεις. 2, 3, 5, 10, είναι μια ένα σωρό που περιμένουν. Λοιπόν, με το καλό καλή τάμψη να υπονά, κάνω προσευχή. Δόξα σου, Θεέ. Χριστός ανέστη νεκρό, θανά το θάνατο του πατή σας και σε τη ζήμωση του ζωή περισσάμενος. Χριστός ανέστη νεκρό, θανά το θάνατο του πατή σας και σε τη ζήμωση του ζωή Χριστός ανέστη νεκρό, θανάτο πατή σας και σε τη ζήμωση ζωή Ευχαριστώ. Να στάσουμε Ιησούς αυτού του Πάθου, καθώς το είπε, έπαιρνε και μην πληρώνει ο Ιησούς και στον καθένα σας. Ο Κύριος θα μας δυναμώνει, όλο το κόσμο. Η καλή μας η παρέα δεν πέρασε και ο Χριστός 12 είχε. 12 είχε, τι θα κάνουμε. Δεν χρειάζεται πολλά. Όχι, όχι, έτσι.